Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ορίσατε. 7:30 εδώ. Ένα live news για την επόμενη ώρα μέχρι και τις 8:30 πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ένα channel. Εδώ για να αναλύσουμε, να σχολιάσουμε, να παρουσιάσουμε την επικαιρότητα, την καθημερινή επικαιρότητα η οποία μας απασχολεί. Σήμερα λοιπόν θα πάμε σε κάτι λίγο διαφορετικό. Θα σας μεταφέρω στην πόλη της Κομωτινής, όπου εκεί βρίσκεται μια ιδιαίτερη γυναίκα που χαίρομαι που την έχω γνωρίσει από κοντά και που φυσικά όλα αυτά τα χρόνια με τον τρόπο της έχει τη δική της συνεισφορά στα πολιτιστικά τεκτενόμενα και όχι μόνο. Λοιπόν, είναι η κυρία Ζωή Κοσμίδου. Καλησπέρα, κυρία Κοσμίδου. Καλησπέρα σας, κυρία Νεφρέου. Χαίρομαι τόσο πολύ που μπορώ και επικοινωνούμε. Η επόμενη συνάντηση θα είναι πάλι διαζώσεις από κοντά, κυρία Κοσμίδου, για να σας... πάρα πολύ. Βεβαίως, για να σας δείξουμε, να σας γνωρίσει ο κόσμος μέσα από ζωντανές συνδέσεις. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως η Κομωτινή είναι το κέντρο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είστε χρόνια μια γυναίκα μέσα στα πολιτιστικά και όχι μόνο τεκτενόμενα της περιοχής. Ειδική σύμβουλος του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με μεγάλη εμπειρία. Εγώ θα ξεκινήσω από αυτό. Πώς μπορούν οι γυναίκες να βοηθήσουν μέσα στην πολιτική με το δικό τους τρόπο, να αποκτήσουν φυσικά την εμπιστοσύνη όλων αυτών των ανδρών που βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις και μέσα από αυτή τη δυνατότητα να αναπτύξουν διάφορα θέματα που εγώ θα έλεγα η αντρική ματιά δεν μπορεί να τα δει. Κυρία Νεφρέμ, χρειάζεται πάντα πολλή δουλειά, χρειάζεται πολλή γνώση και σίγουρα χρειάζεται να είσαι συνεπής και έντιμος. Ο κόσμος δεν μπορεί να αποδεχτεί κάποιον που δεν έχει τη δυνατότητα να εμφανίζεται καθαρός μπροστά του. Θα το δεχθείς 1, 2, 10, εκεί θα τελειώσει. Χρειάζεται λοιπόν πολύ καλή γνώση και πάρα πολύ καλή δουλειά και ηθική. Η εμπειρία έρχεται με τα χρόνια, σωστά κυρία Κοσμίδου. Βέβαια. Χρειαζόμαστε λοιπόν καταρχάς μια δυνατότητα να καλύπτουμε θεωρητικά ένα αντικείμενο. Εγώ είμαι μηχανικός. Ξεκίνησα εδώ και 35 χρόνια να δουλεύω στο Δήμο της Κομωτινής. Λιθαράκι-λιθαράκι τη χτίσαμε την πόλη μαζί με όλο τον κόσμο, μαζί με τους διοικούντες. Αλλά πάντα είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να στοιχειοθετείς την άποψή σου και να δουλεύεις πολύ, να στηρίζεις την πόλη ανεξαρτήτως του ποιος σωστά, βρίσκεται σωστά. Στη θέση εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή όταν είσαι δημόσιος υπουργός. Σωστά. Αυτό. Η άποψή σου πάντα θα πρέπει να εκφέρεται και να στηρίζεται. Σωστά. Όταν λοιπόν έχεις μια τέτοια στάση, μπορείς να προχωρήσεις και οι γυναίκες και πρέπει να προχωρήσουν οι γυναίκες γιατί όπως είπατε έχουν μια άλλη ματιά, δίνουν μια άλλη οπτική στα πράγματα. Εγώ θα μείνω στο θέμα των εκδηλώσεων τα οποία πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα και αυτό γιατί γνωρίζουμε ότι η πανδημία τράβηξε πίσω πολλές εκδηλώσεις και όχι μόνο. Είχατε ιδιαίτερες βραβεύσεις όμως και για τις γυναίκες. Και μία από αυτές βρισκόταν τότε, πριν γίνει η ηρωική αυτή θυσία της γυναίκας για να σώσει τα παιδιά της, εδώ στην περιοχή μας. Δείτε, πρώτη φορά φέτος γιορτάζουμε τη μάνα. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει θεσμός για την περιφέρεια η γιορτή της γυναίκας και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σωστά. Αυτό. Είχα την τιμή όλα αυτά τα χρόνια να γνωρίσω υπέροχες, δυναμικές γυναίκες από όλη την περιφέρεια. Έχουμε καταπληκτικό δυναμικό. Φέτος όμως μας δόθηκε η αφορμή να γιορτάσουμε αυτό που οφείλουμε στη μάνα μας και στα παιδιά μας. Η γιορτή της μάνας για πρώτη φορά λοιπόν γιορτάστηκε από την περιφέρεια στο Μέγαρο. Είχε αξιολογότατους εισηγητές, πανεπιστημιακούς και επιστήμονες εξαιρετικούς στη συνεργασία και με το Δήμο Κομωτινής. Είχαμε βέβαια τη χαρά εκεί να γνωρίσουμε
μια ηρωίδα μάνα που προέρχεται από την περιοχή της Καβάλας, από την Πέρνη, από την περιοχή της Χρυσούπολης. Λέω προέρχεται γιατί είναι ζωντανή στη μνήμη όλων την Γιαννούλα Ζέρβα Βάρσου. Όλων ημών, με ύψιλο και με ήττα, γιατί δεν τη γνωρίζαμε. Τη γνωρίσαμε τώρα μέσα από όλη αυτή την ανταλλαγή της, της γνώσης που είχαμε για το τι έκανε αυτή η γυναίκα. Θυσιάστηκε, έπεσε μέσα στη φωτιά για να σώσει το παιδί της και έφυγαν αγκαλιασμένοι. Mm-hmm. Είναι κάτι το καταπληκτικό. Είναι αυτό που ενδεχομένως στην καθημερινότητά μας κάνουμε εμείς, κάνουν οι μάνες μας, οι γιαγιάδες μας, κάνουν τα παιδιά μας για τα παιδιά τους, αλλά αυτό είναι το υπέρτατο, έδωσε τη ζωή της. Να πούμε ότι είναι κάτι πολύ κοντά στις χρονολογίες, από το 1987-89, ναι, θυμίσταμε, ναι, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ναι, στο χωριό της Πέρνης. Συνέβη. Το 80? Το 82 συνέβη. Το 82, μάλιστα. Ναι, ναι. Βεβαίως υπήρχε εορτασμός στην περιοχή της Καβάλας τα προηγούμενα χρόνια, προ-δεκαετίας, αλλά αυτό έτεινε να ξεχαστεί. Ναι, όμως σωστά το ανασύραμε. Μπράβο. Και άξιζε τον κόπο τη μνήμη αυτής της γυναίκας να βραβεύσουμε τα παιδικά χωριά Σώστης Τράκης στην Αλεξανδρούπολη και τις μάνες της καρδιάς που δίνονται μέρα νύχτα σε παιδιά που έχουν περάσει πολλά βάσανα. Και είναι πολύ σημαντικό ότι βρίσκεται αυτός ο φορέας, υπάρχει αυτός ο θεσμός και αυτή η αγκαλιά για αυτά τα παιδιά. Και η μάνα είναι εκεί, χτυπάει η καρδιά της. Έτσι θέλω να πιστεύω ότι δεν θα ξεχαστεί από εδώ και πέρα η θυσία της Γιαννούλας Ζέρβας Βάρσου, για την οποία διαβάστηκαν και ποίηματα, είχαμε και από την περιοχή της Πέρνης εκπροσώπους, mm-hmm, πολύ μεγάλη χαρά. Ήταν μια πολύ όμορφη εκδήλωση και πέραν όλων ενεργοποιήσαμε και τα παιδιά της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας. Με δημιουργήματα, με ζωγραφικές, με φωτογραφίες, με θέματα από ζωγραφική και φωτογραφία, τα οποία παρουσιάστηκαν στο Μέγαρο με πολύ χαρά. Μάλιστα πολλά παιδιά ήταν και εκεί εκείνη την ώρα και κάναν δημιουργική απασχόληση. Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά που έκλεισε έτσι μουσικά με ένα αφιέρωμα με τραγούδια για τη μάνα σε πολλές γλώσσες. Τι πιο όμορφο να παρουσιάζεις μέσα από μια τέτοια εκδήλωση την έννοια και τη θυσία της λέξης μητέρα. Αυτό κρατάμε, αυτό θέλουμε να κρατήσουμε και να μην χαθεί αυτός ο θεσμός, κυρία Κοσμίδου. Το πιστεύω κι εγώ. Είχαμε μαζί μας και τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Κοινωνικών Πολιτικών, τον κύριο Μωυσιάδη, εξαίρετος, ο οποίος μας μίλησε, έχει γράψει και ένα τραγούδι για τη μάνα και μας πιστεύω ότι θα το προχωρήσουμε και του χρόνου και θα καταφέρουμε να γίνει θεσμός. Μπράβο. Τώρα υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις, όχι μόνο στην Κομωτινή, σε ολόκληρη την περιφέρεια. Σίγουρα, βρίσκεστε σίγουρα πίσω από αυτά. Τι να αναμένουμε το επόμενο διάστημα? Κοιτάξτε, οι εκδηλώσεις που αναμένονται, που εντάσσονται είτε στο Φεστιβάλ Θρακικού Πελάγους, είτε στο Βία Εγνατία, είτε και σε συνδιοργανώσεις τοπικών φορέων, ακόμη και αθλητικές εκδηλώσεις, είναι πάρα πολλές. Από μουσικές, από αρχαίο θέατρο, από δρόμενα πολιτιστικών συλλόγων, όλα, κάτω ίσως και από το γενικότερο, έτσι, τη γενικότερη έννοια και των 100 χρόνων που συμπληρώνουμε φέτος, mm-hmm, από το 1922 που οι πρόγονοί μας δυστυχώς άφησαν τις πατρίδες βία και έπρεπε να εγκατασταθούν στον τόπο μας εδώ, όπου και μεγαλούργησαν στη συνέχεια βέβαια. Ακούω και τον Δήμαρχο πριν από λίγο της Καβάλας και τις εκδηλώσεις που γίνονται γύρω σήμερα, από τους, τη μνήμη των προσφύγων γενικότερα. Λοιπόν, εγώ σας αποδεσμεύω. Έχουν να πούμε πολλά το επόμενο διάστημα. Θα χαρώ πάρα πολύ. Και εμείς. Και εμείς θα χαρούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζετε να συνεισφέρετε με τον δικό σας τρόπο εγώ στην περιφέρειά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.
Λοιπόν, αυτά από την κυρία Ζωή Κοσμίδου. Έτσι, γυναίκες βλέπουν με μια ιδιαίτερη οπτική ματιά και σίγουρα είναι βοηθή των ανδρών, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για την τοπική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε αμέσως εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θα περάσουμε τώρα να παρακολουθήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Σήμερα βρεθήκαμε στο σπίτι του Χαμόγελου, στην Ηρακλίτσα Καβάλας. Συνομιλήσαμε με τις κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι βρίσκονται εκεί και συνεισφέρουν η κάθε μία με τον δικό της τρόπο. Θέλω να περάσουμε να το παρακολουθήσουμε. Ο σκοπός είναι με το πώς μπορούμε εμείς από τη δική μας πλευρά να βοηθήσουμε το Χαμόγελο του παιδιού. Δύσκολες καταστάσεις, δύσκολες υποθέσεις. Όμως αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν εκεί. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς. Λοιπόν, πάμε να το παρακολουθήσουμε εδώ στο 1 Live News. Όλα αυτά τα χρόνια αυτό προσπαθεί ο σύλλογος, ο οργανισμός αυτός, και το καταφέρνει και συνεχίζει, δεν επαναπαύεται. Ουσιαστικά φέρνουμε τα παιδιά σε μια οικογένεια, γιατί το να ζουν σε ένα σπίτι είναι μια οικογένεια, έχει όλους τους ρόλους μέσα, όλους τους ανθρώπους που πρέπει ο καθένας να παίξει διαφορετικό ρόλο μέσα και να αντιμετωπίσει όλες τις δυσκολίες που έρχονται μπροστά. Ναι, δυστυχώς τα κοινωνικά προβλήματα και ζητήματα στις οικογένειες είναι πολύ μεγάλα. Η κρίση είναι πολύ, σε τεράστια διάσταση αυτή τη στιγμή μέσα στην οικογένεια, μέσα στο θεσμό της οικογένειας. Έχουμε πολλές απομακρύνσεις παιδιών από το περιβάλλον τους. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι μία απομάκρυνση ενός παιδιού δεν είναι εύκολο ζήτημα και δεν είναι μία διαδικασία η οποία γίνεται χωρίς διερεύνηση και χωρίς έρευνα και από τη μια μέρα στην άλλη. Οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων καταβάλουν και αυτές πολύ μεγάλη προσπάθεια, παρόλο που υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση σε προσωπικό. Καταβάλουν αξιοσημείωτη προσπάθεια για να μπορούν όλα αυτά να τα διεκπεραιώνουν. Οπότε είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Είναι και κοντά στις οικογένειες συμβουλευτικά, τις υποστηρίζουν πριν την απομάκρυνση. Φυσικά όταν μια κατάσταση δεν διορθώνεται για την ασφάλεια του παιδιού, πρέπει να προβαίνουμε στην απομάκρυνση σαν κοινωνική λειτουργία, ας το πούμε, σαν ειδικότητα. Πρέπει πλέον να παίρνετε αυτή η απόφαση. Αλλά μέχρι εκείνο το σημείο γίνονται προσπάθειες στο να μην απομακρυνθεί. Φυσικά δεν μιλάμε για καταστάσεις ακραίες, δηλαδή για σεξουαλική κακοποίηση ή σωματική, που εκεί φυσικά άμεσα μπορεί να γίνει μια απομάκρυση. Μιλάμε για ολόκληρη τη χώρα, μιλάμε για πολλές οικογένειες. Βάζω το οικονομικό, βάζω το κομμάτι ότι υπάρχουν και άλλοι παράπλευροι, έτσι, όροι, τους οποίους πρέπει να διαχειριστείτε. 16 τα παιδιά εδώ. Και εκτός αυτού έρχονται και τα εξωτερικά χτυπήματα, θα έλεγα, στο Χαμόγελο. Προσπαθείτε και αυτά να παλέψετε, κρατώντας πάντα τις ισορροπίες. Για τα παιδιά αυτά, έμπρακτη στήριξη της κοινωνίας, το βλέπουμε καθημερινά και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Εγώ θα επιμείνω και πάλι στο τι ζητάμε και ποιες είναι οι ανάγκες που υπάρχουν στα σπίτια, μιλώντας για τη δική μας περιοχή, γιατί σας έχουμε κοντά μας. Τι ζητάμε από τον κόσμο, τη στήριξή του, με ποιον τρόπο, για αυτά τα 16 παιδιά και όχι μόνο, έτσι. Οι ανάγκες ενός σπιτιού, όπως αν σκεφτούμε και το δικό μας το σπίτι, δεν τελειώνουν ποτέ. Δηλαδή είναι καθημερινές, όλο τον χρόνο
Υπάρχουν ανάγκες τόσο σε τρόφιμα, όσο σε ενδύματα, υποδήματα, ακόμη και κάποια οικονομική υποστήριξη για κάποιες εκπαιδευτικές διαδικασίες που ακολουθούν τα παιδιά. Είναι όλα θεμητά, όλα είναι ευπρόσδεκτα. Μέχρι στιγμής ο κόσμος ανταποκρίνεται όλα αυτά τα χρόνια πολύ θετικά και συνεχίζει και το κάνει. Δηλαδή καθημερινά θα μας καλέσει, θα μας ρωτήσει τι χρειαζόμαστε. Υπάρχει και μέσα στη σελίδα του συλλόγου, υπάρχουν αναρτημένες οι ανάγκες όπου μπορεί ο κάθε πολίτης να μπει και να τις αναζητήσει. Κάθε μήνα ανανεώνονται αυτές ανάλογα με το τι... και βγαίνει και σαν έκτακτη ανάγκη, ας το πούμε. Είμαστε και εμείς εδώ, εννοείται καθημερινά, για να παρέχουμε την ενημέρωση αυτή. Είμαστε διαθέσιμοι στο να... όποιος θέλει να ρωτήσει, να τον κατευθύνουμε. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφέρω ότι και το κέντρο στήριξής μας στην Καβάλα στηρίζει πολλές οικογένειες που περνάνε κρίση και είναι δίπλα τους τόσο σε υλικές παροχές όπως είναι τρόφιμα, ρούχα κτλ, όσο και σε συμβουλευτική. Τώρα, δεν είναι δηλαδή μόνο το σπίτι σωστά, που φιλοξενούνται σωστά, εδώ τα παιδιά. Είναι και άλλη δράση που επίσης έχει ο σύλλογος. Εγώ, όποια και να είναι η ανάγκη, δεν θα την βάλω έτσι σε ξεχωριστή πορεία. Mm-hmm. Εγώ θέλω απλά ο κόσμος να γνωρίσει και τα κορίτσια, το λέω πάντα, εσάς, τις γυναίκες που βρίσκεστε εδώ, το επιστημονικό προσωπικό θα το πω έτσι. Και πολλές φορές μόνο μέσα από τα συναισθήματα γίνει αυτό. Θέλω μια δυνατή σου στιγμή εδώ, στο σπίτι. Είναι πολλές δυνατές στιγμές. Καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με το άγχος να διεκπαιρεώσουμε κάθε τι που πρέπει να διεκπαιρεωθεί για τα παιδιά, είτε αφορά τα χαρτιά τους, είτε αφορά το σχολείο τους, τις δραστηριότητες τους. Θέλουμε πάντα να είναι όλα καλά, να ξέρουμε ότι έχουμε κλείσει όλες τις εκκρεμότητες, όλες τις υποθέσεις που έχουμε για τα παιδιά. Και έτσι έχουμε και αυτό το άγχος, αλλά ακόμη και το παραμικρό που θα έρθει, ας πούμε, ένα παιδάκι να μας δώσει μια ζωγραφιά, γιατί είναι το δικό του ευχαριστώ σε κάτι που λαμβάνει, ακόμη και αυτό εγώ το θεωρώ μια δυνατή στιγμή. Γιατί εμείς εδώ δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε την οικογένειά τους, αλλά στην ουσία είμαστε τα πρόσωπα που καθημερινά τα φροντίζουμε, ο καθένας με το δικό του ρόλο και τρόπο, οπότε το λαμβάνουν αυτό και καθημερινά έχουμε έντονες στιγμές με τα παιδιά. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω μία συγκεκριμένη. Και κλείνοντας, μία προτροπή από σένα για όλους όσους μας ακούνε τώρα για το χαμόγελο. Θέλω να κλείσω με τη φράση του μικρού Ανδρέα, που πέρα από το ότι ήθελε όλα τα παιδιά να χαμογελάνε, είχε πει και κάτι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αυτό είναι και που μας ενώνει όλους μέσα σε αυτό το σύλλογο. Και είναι η φράση το «αν ενωθούμε όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε». Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η φράση και καθημερινά την έχουμε στο μυαλό μας και βάσει αυτής παίρνουμε και δύναμη για να συνεχίσουμε. Σε ευχαριστώ, σας ευχαριστούμε και η δικιά μας ταπεινή συγγνώμη για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας είναι να συνεχίσετε το έργο σας και να μην σταματήσετε όπως και ο μικρός Ανδρέας το ήθελε αυτό. Και εμείς ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε να παρακολουθήσουμε ένα ρεπορτάζ που θα το ετοιμάσουν μέσα τα παιδιά για την Παγκόσμια ημέρα των μουσείων, μάλλον για τους κρυμμένους θησαυρούς. Γιάννη, αν υπάρχει δυνατότητα να το ετοιμάσεις, είναι μια ημέρα πολύ σημαντική η σημερινή. Είναι η 19η Μαΐου, αφορά τη γενοκτονία των ποντίων. Όχι το ρεπορτάζ που αφορά τους κρυμμένους θησαυρούς, παρακαλώ. Σε ολόκληρο το κόσμο σήμερα μια μέρα μνήμης, μια ημέρα πένθους, μια ιδιαίτερη ημέρα
Αν υπάρχει δυνατότητα να βάλουμε, σας παρακαλώ, τους κρυμμένους θησαυρούς που αναφέρεται στη γενοκτονία των ποντίων. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, πολλά τα μηνύματα, τα οποία προσπάθησαν οι σύλλογοι να περάσουν όλα αυτά τα χρόνια, με ιδιαιτερότητες, με προβληματισμούς για το αύριο. Για αυτό το αύριο που θα αφήσουμε στα νέα παιδιά, για την ιστορία που δεν θέλουμε να χαθεί και που ο μόνος τρόπος για να το καταφέρουμε αυτό έχει να κάνει με αυτές τις ημέρες ενθύμησης. Λοιπόν, πάμε να το παρακολουθήσουμε. Η ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος η 19η Μαΐου 1919, όπου κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα του Πόντου και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Θα ξεκινήσω με μία έτσι μικρή έκφραση, την οποία άκουσα πριν από περίπου 2-3 χρόνια. Είναι αυτά τα λουλούδια που ακόμα και αν τα βγάλανε από τη ρίζα τους, τα βγάλανε από τον τόπο τους, αυτά κατάφεραν να παραμείνουν ζωντανά και λέγονται αμάραντα. Μέσα σε αυτή την ομορφιά των λουλουδιών είσαστε όλοι εσείς που είδατε μία ολόκληρη γενιά να κατακρεουργείται. Όμως τίποτα δεν σταμάτησε, τίποτα δεν άλλαξε και σήμερα πλέον μιλάμε για μία μεγάλη γενιά, για έναν μεγάλο λαό που κρατά πιστά τα ήθη και τα έθιμά του. Είναι ακριβώς έτσι. Είναι βαρύς ο συμβολισμός των αμαράντων. Τα αμάραντα συμβολίζουν την αθανασία, που σημαίνει ότι μέσα από τη λύθη όλη αυτή που υπέστη ο ποντιακός ελληνισμός, βγήκε νικητής η ζωή, κέρδισε η ζωή. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω εδώ. Είναι μία ημέρα που μετά από 103 ολόκληρα χρόνια προκαλεί πολλά συναισθήματα και η λύπη νομίζω ότι παραμένει στα υψηλότερα επίπεδα. Μία μέρα ενθύμησης, μία μέρα στην οποία αναπολούμε το παρελθόν. Είναι δύσκολο να βρίσκεσαι σε μία πόλη και να υπάρχουν τόσες πολλές μνήμες. Και θεωρώ ότι ο δήμαρχος της κάθε πόλης έχει αντιμέτωπος με πολλά συναισθήματα, με πολλές επιρροές και φυσικά ανθρώπους που θέλουν να κρατήσουμε ζωντανή την εικόνα αυτή. Ακριβώς. Η πόλη της Καβάλας είναι μια προσφυγούπολη. Όπως και πολλές πόλεις, όπως και σχεδόν όλη η Μακεδονία, αλλά και η Θράκη. Διότι αν αναλογιστούμε ότι εδώ υπήρχε μουσουλμανικός πληθυσμός, ο οποίος έφυγε και ήρθαν οι πρόσφυγες, τότε θα καταλάβουμε γιατί υπάρχει τόσο έντονο το στοιχείο της θύμησης όλων αυτών των χαμένων πατρίδων, διότι όταν εγκαταστάθηκαν πλέον εδώ, διωγμένοι από τις πατρίδες τους, είτε ήταν Πόντιοι, είτε Θρακιώτες, είτε Μικρασιάτες, αυτό που κουβαλούσαν μαζί τους ήταν οι θύμησες από τις πατρίδες τους. Πόντο σημαίνει μία αρχαία γονικητίδα Ελλήνων, γιατί λογαριάστε ότι σε αυτό που λέγεται διάβα του Βυζαντινού κράτους και συνεπώς με την πτώση του 1353, παρέμειναν μερικές νησίδες αμιγώς ελληνικές στην περιοχή της Μικράς Ασίας. Ένα από αυτές τις κοιτίδες είναι και ο Πόντος. Όταν ήρθαν λοιπόν το 22, αγρότες ήτανε, βρήκανε μία χέρσα γη, τους παραχωρήθηκαν κάποια χωράφια και κάποια οικόπεδα, λίγα στην αρχή. Με αυτά ξεκίνησαν να βιοποριστούν και να κάνουν την οικογένειά τους, να μπορέσουν να θρέψουν την οικογένειά τους. Πρέπει ότι όποιες ιστορίες έχουμε από τους παππούδες μας, τις γιαγιάδες μας, που και αυτοί ήρθαν από τον Πόντο, να μπορέσουμε να τις επεξεργαστούμε εμείς, να κρατήσουμε αυτά που είναι ουσιώδη και μετά με τον τρόπο μας, όπως κάνουμε με τις θεατρικές παραστάσεις, που μπορούμε να μεταφέρουμε όλα αυτά τα γεγονότα, τα έθιμα που μας άφησαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες, να τα μεταφέρουμε και στην καινούργια γενιά. Νομίζω ότι οι σύλλογοι, ο κάθε σύλλογος μέσα από τη δουλειά που κάνει και όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται ποντιακό στοιχείο ή πολιτιστικό στοιχείο, γιατί όχι μόνο στα ποντιακά σωματεία, αλλά και στους πολιτιστικούς σύλλογους γίνεται δουλειά με μήμα τον Πόντο. Νομίζω ότι αυτό κρατάει ζωντανό αυτό που έχουμε εμείς όλοι μας μέσα. Βουρκώνεις όταν πας και τα βλέπεις. Ο κόσμος φιλόξενος, όντως. Όμως,
υπέστη με τόσα δεινά, που δεν πιστεύω ότι υπάρχει άλλη ράτσα να υπέφερε τόσα πολλά. Λοιπόν, αυτά, μια μέρα ενθύμησης σημερινή, και θα κλείσουμε με ένα ρεπορτάζ που αφορά την Παγκόσμια ημέρα των μουσείων. Η 18η Μαΐου έχει καθιερωθεί σαν την Παγκόσμια ημέρα των μουσείων. Σε αυτό δίνεται η δυνατότητα, όποιος θέλει να επισκεφθεί τα αρχαιολογικά μουσεία, να μπει και να μιλήσει, να συνομιλήσει με όλους τους επιστήμονες που βρίσκονται εκεί. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσω. Μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ένα Channel με τον Απόστολο Τζεμιδάκη. Από μένα να έχετε ένα καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Αύριο και πάλι εδώ μαζί. Καλό βράδυ. Γεια σας. Φυσικά και ισχύει και φέτος, αν μη τι άλλο, το θέμα του εορτασμού είναι η δύναμη των μουσείων, δηλαδή τη δύναμη που έχουν τα μουσεία ως φορείς κοινωνικών αλλαγών. Επισκεψιμότητα πώς είναι όλο το χρόνο? Σήμερα βέβαια τα χάλασε ο καιρός σε λίγο. Σήμερα μας τα χάλασε ο καιρός. Έχουμε πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κομωτινή. Η επισκεψιμότητα ήταν αρκετά περιορισμένη την τελευταία διετία λόγω της πανδημίας. Ωστόσο, βλέπουμε τον τελευταίο μήνα που άρονται τα μέτρα ότι ο κόσμος έχει πολύ ανάγκη να επισκεφθεί χώρους πολιτισμού. Και αυτό το βλέπουμε τόσο στο μουσείο μας, όσο και στους αρχαιολογικούς μας χώρους. Χριστίνα. Εγώ θα ήθελα να τη ρωτήσω καταρχάς ότι κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο, γιατί το να καταφέρεις να δώσεις στον κόσμο με απλές πληροφορίες και να παρουσιάσεις τα εκθέματα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Χρειάζεται πολλή δουλειά, πολλή μελέτη και παράλληλα να το μεταφέρεις με τέτοιο τρόπο ώστε να αγγίξεις τις καρδιές, και μιλώ ιδιαίτερα των παιδιών.